στιγμή. Το δίλημα είναι εθνική αξιοπρέπεια ή παράδοση της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Υποστολή των σημαίων. Η Ελλάδα δεν υποστήλε ποτέ τις σημαίες. Κάναμε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα συμβιβασμός. Ναι. Σε κάθε προσπάθεια που εμείς κάναμε, από την άλλη μεριά, το μήνυμα που θέλανε να περάσουν είναι ότι θα εξαυτελίσουν ένα ολόκληρο λαό και μια ολόκληρη χώρα. Θα καταργήσουν την Ευρώπη των Εθνών Κρατών. Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Με ένα όχι στις 5 Ιουλίου. Με το ίδιο όχι που απάντησε ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχέδιο Ανάν. Με το ίδιο όχι που απάντησε ο ελληνικός λαός το 1940. Η ιστορία αυτού εδώ του τόπου γράφτηκε μόνο με όχι. Η εποχή του ναι σε όλα. Η εποχή της υποχώρησης, η εποχή της εξαθλίωσης των Ελλήνων τελειώνει την άλλη εβδομάδα. Είναι υπέρ της καταψηφίσεως, της προτάσεως των δανειστών των κογλήφων, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια καταστροφικής πολιτικής, την οποία επέβαλαν στην Ελλάδα, τώρα ζητούν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια της. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει. Όχι στους τοκογλήφους, ναι στην εθνική κυριαρχία. Ευχαριστώ. Αχμή, και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες θα πούν ακόμα μια φορά ναι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει Αλβανία και Σκόπια. Υπάρχει κείμενο από τους δανειστές όμως, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Συγχωρείτε, αν η κυβέρνηση θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα, γιατί δεν θέτει στο δημοψήφισμα τη δική της πρόταση? Διότι η πρόταση των δανειστών μπορεί και να αποσυρθεί.